Και λέει, βγήκε έξω, είδε να αποχωρούν συντονισμένα πολλές μηχανές. Αυτό με τις μηχανές, παντού. Το έχουμε ξαναδεί αυτό. Το βλέπουμε, έτσι. Το έχουμε δει και στους Αιγύπτους αλληλεργάτες, το έχουμε δει και στην επίθεση στο ΠΑΜΕ, το έχουμε δει δυστυχώς και στην δολοφονία του Παύλου. Κινούνται εποχούμενοι, ναι, μηχανοκίνητα. Ποιοι ακριβώς ασχολούνται, πώς δεν βρίσκονται αυτές οι μηχανές, είτε από κάποιο τυχαίο έλεγχο, όπως έγινε εδώ πέρα, με το Σιατούνι και το Στράτο κτλ. Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό. Στο ΠΑΜΕ μας λέγανε, στην υπόθεση της δολοφονικής επιθέσεως στο ΠΑΜΕ, ότι σε κάποιους δείχνανε, και μιλάω σε αστυνομικούς, ότι από εκεί φύγανε οι μηχανές, κανείς δεν ασχολήθηκε. Συνήθως ακούμε ότι μα δεν δικάζεται η αστυνομία εδώ πέρα. Άλλη κουβέντα αυτή. Ίσως θα έπρεπε. Εγώ δεν θα μιλήσω. Ίσως θα έπρεπε. Εμείς το θίξαμε από τις πρώτες μέρες που εξετάζεται η δολοφονία του Παύλου και αντιληπτών ότι μα εδώ δεν δικάζονται οι αστυνομικοί. Ενδεχομένως θα έπρεπε να είναι και άλλη οπτική για να μιλάμε λιγάκι για το καθεστώς ασυλίας που αισθάνονται, εγώ δεν λέω ότι είχανε, που αισθάνονται οι χρυσαυγίτες. Και γιατί το αισθάνονται αυτό. Δεν στοχεύανε στον κύριο Ροδρίγκες ή στον κύριο Μιλιαράκη ή στις κοπελιές κτλ. Στοχεύαν ακριβώς σε αυτούς που είναι αντίθετοι με αυτούς. Αυτό που κάνουν πάντα. Μα είτε σε μετανάστες, είτε σε αντιφασίστες, είτε σε άλλους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν τα δικά τους πιστεύω τα ναζιστικά. Μα αυτό, η θεωρία τους είναι η συντριβή. Γύρισε και μας είπε, παιδιά, αντίστοιχα μάρτυρας έχει αναφέρει για παρακολούθηση στο ΠΑΜΕ. Στο ΠΑΜΕ, έτσι. Μπράβο, χαίρομαι που τα ακούω. Έχει αναφέρει, γιατί έχει αναφερθεί ξανά. Ερώτηση, η ίδια ερώτηση και είναι εύστοχη ερώτηση. Μα καλά, πώς ξέρανε. Και λένε, μα δεν μπορούμε να ξέρουμε, δεν είμαστε χρυσαυγίτες. Ούτε μέλη τάγματος εφόδου είμαστε, ούτε οτιδήποτε άλλο. Πώς, μα βέβαια από παρακολούθηση. Οπότε, είναι απλό. Οπότε έχουμε αυτό το πριν. Κατά τη διάρκεια και μετά έχουμε την προπαρασκευή, δηλαδή, αν δεν κάνω λάθος. Έτοιμη είναι. Δεν ξέρω δηλαδή πώς το εννοείται το προπαρασκευή, αλλά έτοιμη είναι. Έτοιμη. Όπως ήταν έτοιμη κάποτε το Σεπτέμβριο του 2013 και με ένα μηνυματάκι από κάποιο κομπιούτερ δεν θα δεθούμε μακρινούς όλοι στα γραφεία της τοπικής. Έτσι είναι πάντα. Σκεφτείτε λιγάκι ότι μπαίνουν μέσα αυτοί οι χρυσαυγίτες και σας λέει ο Ροντρίγκες, ο οποίος δέχθηκε επίθεση, ο άνθρωπος, τζαμαρίες, υλικό κατάληψη του χώρου, επίθεση με μαχαίρια, παράγγελμα τέλος χρόνου. Ο καθένας έχει ρόλο. Γιατί σε ένα χώρο που μπαίνεις μέσα, το ότι σπάς τις τζαμαρίες, ρίχνεις το υλικό, κάνεις ράνεις, αποδομεί και τη δικιά σου την αμυντική ικανότητα. Είναι μελετημένα όλα αυτά. Τα ίδια γίνανε και στο συνεργείο. Βάλτε λιγάκι αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος έφαγε μαχαιριές, σε σχέση με αυτά που λένε αυτοί που ρίχνουν τις μαχαιριές. Δεν ξέρω, δεν είδα, εγώ δεν έχω σχέση, δεν κάνω, εγώ είμαι απλός κτλ. Ο Ροντρίγκες, πολύ έτοιμα, μπορεί να διαφωνεί κάποιος με τις απόψεις του, μπορεί να κάνει. Κάποιοι συνήγοροι δεν θέλουν να συνομιλήσουν και μαζί του τις υπερασπίσεις, γιατί δεν θέλουμε το άτομο αυτό, όπως είπανε. Αλλά το είπε. Δείτε λιγάκι όμως ποια είναι η διαφορετικότητα των ανθρώπων που δέχονται τις μαχαιριές από αυτά τα υποκείμενα τα οποία ρίχνουν τις μαχαιριές. Και εγώ δεν το γνώριζα, εγώ από το μάρτυρα το άκουσα. Είπε και κάτι όμως το οποίο είναι συγκλονιστικό. Ότι από ποιες γραμμές κινήθηκαν, γιατί υπήρχε μια αντιφασιστική συγκέντρωση με αυτά που κάνανε στην Παλαιά Βουλή, προφανώς εκεί, αν λείπει ο Αντίχολογοτρώνη, ότι αυτοί οι οποίοι μαχαίρωσαν βγήκαν από τις γραμμές των αστυνομικών οργάνων και δι των δυνάμεων των ΜΑΤ που ήταν εκεί πέρα, προφανώς για να μην γίνει κάποια... Να μην γίνει οτιδήποτε. Απλώς λέω, θυμάμαι ότι το είπε ο μάρτυρας, δεν το βλέπω εδώ πέρα, αλλά το είπε. Το θέτει πάλι σε ένα πολύ έτσι στιβαρό ιδεολογικό πλαίσιο. Κίνηση αντικαπιταλιστικής αναδιάρθρωσης και όλοι όσοι αγωνίζονταν δέχονταν επίθεση για να τρομοκρατηθούν και να κατασταλούν. Και μιλάει για το 8, έτσι. Μιλάει για την κίνηση όλη της κοινωνίας το 2008.
8. Αυτό ακριβώς. Σας λέω, μπορεί να διαφωνεί κάποιος με τους μάρτυρες, mm-hmm. μπορεί να έχει διαφορετικές απόψεις, αλλά είναι πολύ χρήσιμο και σαν εργαλείο μεθοδολογικό mm-hmm. ότι αυτά όλα ανατρέχουν στο 2008. Ναι. Πριν ξυπνήσουν όπως ξυπνήσουν οι άλλοι και καταλάβουν τι ακριβώς είναι η Χρυσή Αυγή. Mm-hmm. Ένα κομμάτι της κοινωνίας, γιατί ένα άλλο κομμάτι της κοινωνίας είχε μια πολύ μεγάλη εικόνα και το ζούσε στο πετσί του, στο κεφάλι του, στα κόκαλά του. Δεν ομιλούσα για την κοινωνία και έχετε απόλυτο δίκιο. Ομιλούσα για κάποιους οι οποίοι είναι η ταγή της εξουσίας.